Μάχη για τη ζωή δίνει ο 20χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε κρίσιμα χθες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην οδό Πάφου στην περιοχή Ομονίας. Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο ήταν υπό εκκίνηση. Η μοτοσικλέτα παρεξέκλεινε της πορείας της και προσέκρουσε σε παρακείμενο περίπτερο. Ο νεαρός μοτοσικλετιστής εξφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και τοποθετήθηκε στον αναπνευστήρα. Ο 20χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Ο 37χρονος Γεωργιανός, οδηγός του αυτοκινήτου, υπευλήθη σε αλκοτέστ με ένδειξη 0. Η τροχιά διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.